ένιωθα το σώμα μου αδύναμο. Δεν είχα δύναμη ούτε να σηκωθώ από το κρεβάτι. Θυμάμαι ήταν έτοιμο το φαγητό και με καλούσαν στο τραπέζι. Το δωμάτιό μου ήταν στο κάτω επίπεδο του σπιτιού και για να φτάσω στην κουζίνα μεσολαβούσαν 7-8 σκαλιά, τα οποία έπρεπε να ανέβω. Με τα βία σηκώθηκα και περπάτησα προς αυτά. Πάτησα στο πρώτο και προσπάθησα να συνεχίσω. Δεν είχα άλλη δύναμη. Μοιραία τα πόδια μου λίγησαν, γονάτισα και έσκυψα το κεφάλι. Ένιωθα τόσο αδύναμος. Έκλεισα τα μάτια μου. «Θεέ μου, πως κατάντησα έτσι! Δεν μπορώ να ανέβω λίγα σκαλιά!» Από τη μία η κακή μου διάθεση και από την άλλη η φωνή της μητέρας μου που με καλούσε για φαγητό. Εγώ εκεί, μόνος, γονατιστός και ανήμπορος, στη μισοσκότεινη σκάλα. Ήμουν πολύ απογοητευμένος, έτοιμος να ζητήσω βοήθεια. Μοιραία ήρθαν εικόνες στο μυαλό μου από το παρελθόν, τότε που αθλούμουν, τότε που ήμουν στρατιώτης στις ειδικές δυνάμεις και φορούσα περήφανος τον πράσινο μπερέ. Αυτόματα αυτές οι εικόνες μου έδωσαν θάρρος. Σιγοψιθύριζα και μονολογούσα. Μιλούσα στον εαυτό μου και αυτός με άκουγε. «Σήκω, δεν τρέπεσαι. Περπάτησες ένα βράδυ 80 χιλιόμετρα με πλήρη εξάρτηση και οπλισμό μέσα στα βουνά και δεν μπορείς να ανέβεις μερικά σκαλιά. Σήκω μη σε δουν και γίνεις ρεζίλι 2 μέτρα άντρας». Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Χαμογέλασα. Ένιωσα ξανά το αίμα να κυλάει στις φλέβες μου, να γεμίζω ενέργεια. Αισθανόμουν όπως οι ήρωες στον κινηματογράφο που ήταν αδύναμοι και ξαπλωμένοι. Τότε που όλοι τους είχαν ξεγραμμένους και ο αντίπαλος πανηγύριζε τη νίκη του. Αλλά ξαφνικά μια σκέψη, μια εικόνα τους γέμιζε δύναμη, σηκώνονταν και νικούσαν. Στήλωσα δυνατά τα πόδια μου και με 2 δρασκελιές βρέθηκα στην κορυφή της σκάλας. «Τι φωνάζετε?» Κοιμόμουν και τρόμαξα. «Μανά, δώσε μου την αληφή να βάλω στο στόμα μου». Εκείνο το βράδυ έφαγα περισσότερο από όσο συνήθιζα. Πονούσα πολύ, αλλά είχα πεισμώσει. Τόσο που είχα αποφασίσει πως αν δεν άδειαζα το πιάτο μου δεν θα σηκωνόμουν από το τραπέζι. Τελικά η καλή ψυχική κατάσταση είναι το παν. Η καλή διάθεση και η θετική σκέψη είναι τόσο δυνατά που αρκούν για να ανατρέψουν τα πάντα.